Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε όλους εσάς, τα σωματεία και όλους που ήρθατε εδώ και βοηθήσατε να γίνει πράξη το πρώτο αίτημα που είχαμε και το διεκδικήσαμε και με τη συμμετοχή σας το καταφέραμε. Να βγούμε στην εθνική οδό και να δώσουμε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση ότι ενωμένοι θα καταφέρουμε όλα. Θέλουμε όμως να θυμηθούμε όλοι τα αιτήματα τα οποία τα διεκδικούμε από την κυβέρνηση. Θα συνεχίσουμε να σπάζουμε το τζαμπουκά της κυβέρνησης όσο δεν δίνει πραγματικές λύσεις στα προβλήματα που έχουμε. Πρώτον, θέλουμε τη στήριξή σας να φύγουν οι δυνάμεις καταστολής από εδώ, από σήμερα. Ο καθένας από την πλευρά του, εκεί που μπορεί να πιέσει ώστε να φύγουν οι δυνάμεις καταστολής. Είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε αιτήματα. Η στήριξή σας είναι στα αιτήματά μας. Και αυτά είναι αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο, κατάργηση ρήτρας αναπροσαρμογής στο ρεύμα, να γίνουν όλα σχεδιασμένα τα αντιπλημμυρικά έργα και να μην κινδυνεύουμε ούτε να πνιγόμαστε και να ποτίζουμε. Ο ΕΛΓΑ να αποζημιώνει τους αγρότες και τους μηνυτρόφους. Τη στιγμή που εμείς 8 μήνες μετά δεν έχουμε αποζημιωθεί από τον ΕΛΓΑ. Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, να γίνει 100% δημόσιας φορέας, να δίνει η κυβέρνηση τα χρήματα που πρέπει και εμείς θα δίνουμε αυτό που πρέπει, να μας αποζημιώνει στο 100% της ζημιάς και στο 100% της παραγωγής. Αυτά είναι τα αιτήματα του μπλόκου. Σε αυτά τα αιτήματα ζητήσαμε και θέλουμε τη στήριξή σας και πιστεύουμε ότι και τις επόμενες ημέρες, επειδή μάλλον θα χρειαστεί πάλι, θα σας ξανακαλέσουμε να είστε εδώ. Ο αγώνας συνεχίζεται. Θα είναι επίπονος μέχρι ότου ο υπουργός που βρίσκει χρήματα να δίνει αλλού δεν βρίσκει για μας. 43 δις λέει δώσανε για την πανδημία. 350 εκατομμύρια πήραν οι αγρότες. Πού είναι αυτά τα χρήματα? Γιατί για άλλους έχει? Εμείς τι είμαστε, από παιδιά? Λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε. Ο αγροτικός τομέας, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι θα διεκδικήσουμε λύσεις στα προβλήματά μας με τον τρόπο που εμείς ξέρουμε, δυναμικά και τα τακτέρ στην εθνική οδό. Γι' αυτό σας καλούμε, γι' αυτό θα σας ξανακαλέσουμε να είστε δίπλα μας, αρρωγή στην προσπάθεια που κάνουμε για να είναι η Θεσσαλία ζωντανή και τα επόμενα χρόνια. Γιατί πόλεις χωρίς κατοίκους δεν υπάρχουν, χωριά ερημώνουν, κλείνουν σχολεία και κλείνουν γιατί η πολιτική όλων αυτών των χρόνων δυστυχώς οδηγεί στο να μείνει έρημη η Θεσσαλία και όλη η Ελλάδα. Το τελευταίο που θα ήθελα να πω είναι για τους συνάδελφους αγρότες. Αύριο 7 η ώρα θα έχουμε σύσκεψη στον κλόκο για να δούμε πώς θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα. Και βέβαια να καλέσουμε και άλλους αγρότες που δεν έχουν φέρει τα τακτέρ να δυναμώσουμε αυτόν τον μπλόκο που δίνει τόνο σε όλη την Ελλάδα. Από αύριο θα στείλονται μπλόκα παντού σε όλη την Ελλάδα. Οργανωμένα μέσα από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων θα απαιτήσουμε, θα επιβάλλουμε τις λύσεις που θα έχουν προτεραιότητα τις ανάγκες μας. Ευχαριστώ πολύ.